Η λύση λοιπόν είναι η στήρωση. Συνεργαζόμαστε με δήμους, τους γύρω δήμους που αφήνονται και τα περισσότερα ζώα στις περιοχές αυτές των Μεσογείων, για να μπορέσουμε με ομάδες φυλόζων να φέρουμε τα ζώα αυτά και να τα στηρώσουμε, να τα καταγράψουμε, να τα εμβολιάσουμε, να τους δώσουμε τις πρώτες βοήθειες και να συνεργαστούμε έτσι ώστε να μην αυξηθεί ο ρυθμός τους. Δύο λόγια. Αυτά τα ζώα τα εμβολιάζεται δωρεάν, έτσι, ή πρέπει να πληρώσει ένα μέλος? Κοιτάξτε, συνήθως εμείς δίνουμε μια προτεραιότητα στα δέσποτα ζώα όταν είναι αδέσποτα. Δηλαδή, μάλιστα, έχουμε τα μέλη όταν μας που μας φέρνουν δηλαδή αδέσποτα ζώα, ναι, και τα εμβολιάζουμε. Είναι αδύνατον ένα σωματείο που κινείται ιδιωτικά, που στηρίζεται στα μέλη του κόσμου, δεν παίρνει επιδότηση από το κράτος, δεν παίρνει επιδότηση από το... Είναι σαφές αυτό. Δεν μπορεί να κάνει και εντελώς δωρεάν κάτι, πράγματα. Ενδεικτικά, πόσο είναι η συνδρομή ενός ανθρώπου που θέλει να είναι μέλος στη Φιλοζωική? 7.000 το χρόνο. 7.000 το χρόνο. Δεν είναι τίποτα για τη δουλειά που κάνουν. Εγώ πιστεύω αυτό. Οι παροχές ποιες είναι? Πληρώνω δηλαδή, εγώ σας δίνω 7.000 το χρόνο. Και επιγραμματικά τι παροχές έχω? Καταρχήν σας κάνουμε έναν άνθρωπο που αισθάνεστε μια άλλη ευθύνη όταν είστε μέσα σε ένα σωματείο και εμπλέκεστε μέσα στις δραστηριότητες αυτού του σωματείου, που δεν είναι μόνο το αδέσποτο σκυλί και η γάτα, είναι τα άγρια ζώα, είναι η ζωολογική κήπη, είναι οι συνθήκες... Είναι το από το τσίρκο, στα τσίρκο, είναι κάθε μορφή κακοποίηση του ζώου, τα πουλιά, τα άγρια πουλιά, οι αγρεφείς, τα πάντα. Είμαστε εκεί. Μόνο που θα χρειαστεί να κάνουμε και άλλη εκπομπή για να μου πείτε και τις άλλες δραστηριότητες. Αλλά οι παροχές ενός μέλους στη Φιλοζωική, δεν ξέρω για τίποτα άλλο για τους άλλους, για μας λέμε. Σαν μέλος καταρχήν αναλαμβάνετε την ευθύνη του χρηματικού ποσού που έχετε πληρώσει για να είστε μέλος και καταλαβαίνετε ότι βοηθάτε τα ζώα. Και ταυτόχρονα κάτι πρέπει να κάνετε, μάλιστα, για τα ζώα. Άρα, σε μια ομάδα. Συγγνώμη που σας πιέζω, τελειώνει ο χρόνος εκπομπής. Έχετε προτεραιότητα. Δίνουμε 7.000, έχουμε προτεραιότητα σε... Στο ασθενοφόρο, το οποίο όταν εσείς σαν φιλόζωοι και σαν μέλος της Φιλοζωικής θα δείτε περιστατικά κακοποίησης. Mm-hmm. Ένα ζώο τραυματισμένο στο δρόμο. Εμείς, cruelty cases, πώς λέγεται. Κακοποίησης, περιστατικά κακοποίησεων. Οπότε έρχεται το ασθενοφόρο και παίρνει το ζώο για να του δώσει δηλαδή, πρώτες βοήθειες. Δηλαδή, ταυτόχρονα μοιραία μπαίνετε σε όλο αυτό τον κύκλο δραστηριότητας ενός σωματείου. Έχετε μια συμμετοχή και μια δραστηριοποίηση έντονη που δεν μπορείτε να το κάνετε σε μονάδα. Μάλιστα. Απαραίτητα. Επειδή νομίζω ότι ο χρόνος αυτής της εκπομπής τελείωσε, εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και την Κρίστα και εσένα, Αλιάνα Αλεξανδρή, που ήρθε σήμερα εδώ, και θέλω να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους τηλεθεατές για την μεγάλη τους ευαισθησία να πάρουν και να υιοθετήσουν τα ορφανά του Sky και να τα φιλοξενήσουν. Και να τους παρακαλέσω να μην μας φέρουν και άλλα αδέσποτα σκυλάκια, γιατί και εμάς είναι πάρα πολύ δύσκολη θέση, διότι δυστυχώς οι φύλακες και οι άνθρωποι που μένουν εδώ 24 ώρες 24 ώρες δεν μπορούν να ταΐσουν, όσο και αν σου φαίνεται περίεργο, έχουμε αρκετά σκυλιά στο Sky, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες διατροφής των ζώων. Λοιπόν, νομίζω ότι οι τηλεθεατές έχουν την ευαισθησία να καταλάβουν αυτό που λέω και να απευθυνθούν πια σε ένα κέντρο όπως το δικό σας, για να πάρουν όποια καινούργια πληροφορία, και ευχαρίστω και εμείς από την πλευρά μας να τους δώσουμε ό,τι πληροφορία θέλουν. Και εμείς δεσμευόμαστε να στηρώσουμε τα δέσποτα, τα θηλυκά που έχει ο Sky εδώ, πάρα για να μην πολύ, αυξηθεί και εδώ ο αριθμός. Ναι, διότι υπάρχει μόνιμο πρόβλημα διάθεσης ζωονέτρης. Και τελευταία που θέλω να σας πω είναι, χρειαζόμαστε πάρα πολύ μέλη, αν μπορείς να μας βοηθήσει, γιατί είμαστε μόνοι μας, δεν πάρουμε τίποτα από το κράτος. Έχουμε πολύ ανάγκη να βοηθάμε τα ζωάκια. Ήδη στην εκπομπή θα περνάνε τα τηλέφωνα της Φιλοζωικής, έτσι ώστε να γίνουν και να υπάρχει καινούριο ενδιαφέρον, για να βοηθηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο τα ζώα, για να μην υποφέρουν άλλο όσο υποφέρουν. Λοιπόν, νομίζω ότι ο χρόνος εκπομπής, πες μου, έχει τελειώσει ο χρόνος εκπομπής, παιδιά. Τελείωσε ο χρόνος εκπομπής. Δεν έχω παρά να ευχαριστήσω πολύ που ήρθατε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Αυτός είναι ο Sky. Αλλά και αυτός είναι ο Sky. Ένα από τα υιοθετημένα μας που, όπως αποκαλύψαμε, περνάει ζωή χαρισάμενη. Η κυρία Μουρατίδη και η οικογένειά της δέχτηκαν να το υιοθετήσουν. Πώς πάνε όμως τα πράγματα? Η ζωή με το Sky. Λοιπόν, όχι το Sky όμως το κανάλι, γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε πήρατε ένα γλυκύτατο κουταβάκι. Πώς είναι? Πιστεύω ότι θα έχει και ωραία και άσχημα. Βεβαίως. Τα ωραία είναι πιο πολλά όμως όταν αγαπάς τα ζώα. Περνάει καλά? Νομίζω ναι, πάρα πολύ καλά. Προσπαθούμε να του δώσουμε ό,τι χρειάζεται για ένα κουταβάκι.